έχω λοιπόν καλή παρέα από την αρχή της εκπομπής. Απόψε 9 με 10 και πάλι στον Sky 100,3 και είναι δίπλα μου ο Κωνσταντίνος Κίντσιος από το Regeneration. Πώς θέλεις λοιπόν να σε αποκαλώ, για πες. Στην ορεινή Αρκαδία, ναι, το λέμε Business Development Director. Α, και στην Αθήνα. Υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης. Ωραία. Εσείς λοιπόν είστε αυτοί που μπαίνετε μπροστά, βάζετε τις πλάτες σας, ανοίγετε τα χέρια σας και λέτε στους νέους ανθρώπους stop, δεν πας πουθενά, εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, όπως μου είπες, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα και έχετε καταφέρει 5 χρόνια τώρα αυτή την αιμορραγία που έχουμε εμείς με το brain drain, να πηγαίνετε στα πανεπιστήμια, να βρίσκετε τους νέους αυτούς ανθρώπους που έχουν τα σκύλες που λέμε και εμείς στη Μυτιλίνη, τις δυνατότητες και τις ικανότητες, τους κάνετε την απαραίτητη εκπαίδευση, ώστε να, και στη συνέχεια τους βρίσκετε και δουλειά. Εγώ τα είπα πολύ απλά. Για πες μου λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλώς όρισες. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Οπότε νομίζω ότι στο πρώτο άνοιγμα που θα έχουμε για νέα θέση στο Regeneration, νομίζω ότι είσαι ιδανικότερη. Είναι έτσι όπως τα περιέγραψες. Βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να ανασχέσουμε το brain drain, τη φυγή ταλέντων, ταλαντούχων νέων στο εξωτερικό, με παράλληλη ενίσχυση και όθηση της νεανικής απασχολησιμότητας, ουσιαστικά να καταπολεμούμε την νεανική ενεργία και να κάνουμε αυτό το σπουδαίο γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ του νέου πτυχιούχου και της αγοράς εργασίας. Να το πάρουμε με ένα παράδειγμα, Κωνσταντίνε, έτσι για να με βοηθήσεις. Σπουδάζω λοιπόν εγώ διοίκηση επιχειρήσεων. Βγαίνω από το πανεπιστήμιο και τυχαίνει να δω αυτό το Regeneration. Τι γίνεται μετά? Αρκεί να κάνεις την αίτησή σου στους προγραμματισμένους κύκλους αιτήσεων που έχουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου, τουλάχιστον 12 με 14 φορές, οπότε έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνεις την αίτησή σου. Εφόσον πληρείς 4 βασικά κριτήρια, τα οποία είναι να είσαι πτυχιούχος, να είσαι μέχρι 29 ετών, να έχεις 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας και να έχεις κάποιες εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες. Από ένα άθλημα μέχρι, ξέρεις, ένα μουσικό όργανο, κάτι το οποίο να δείχνει κινητικότητα, ότι ασχολείσαι και με κάτι άλλο. Αυτό είναι το διαβατήριό σου για να περάσεις σε μια επόμενη φάση, τη φάση της αξιολόγησης. Αγαπάμε την αξιολόγηση, αγαπάμε και την αριστεία στο πρόγραμμα. Ποιος με αξιολογεί? Σε αξιολογεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο μιας κορυφαίας εταιρείας στον κόσμο που ασχολείται με ψυχομετρικά εργαλεία, συμπεριφορικά αν θέλεις εργαλεία, τα οποία αναδεικνύουν ικανότητες που μπορείς να έχεις μέσα από ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, το οποίο το παίζεις μέσα από το λάπτοπ σου, από την ταμπλέτα σου ή από το κινητό σου. Το έκανες εσύ προσωπικά, ένα δύο? Το έχω κάνει και έχω κοπεί 4-5 φορές. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δεν θα περνούσα προφανώς στο Regeneration. Οπότε πάλι καλά που είμαι λίγο μεγαλύτερος και έχω βρει εγώ το δρόμο μου. Πού κοβόσουν? Οπότε κοβόμουν σε διάφορα. Ας μην αποκαλύψω τα δυνατά σημεία μου. Οπότε είναι ένα δύσκολο τεστ προσωπικότητας. Το οποίο αν καταφέρεις να το περάσεις, σε πάει σε μια επόμενη φάση, το οποίο είναι live συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις με στελέχη της αγοράς, ανώτερα και ανώτερα στελέχη της αγοράς, από γενικούς διευθυντές μέχρι line managers και διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού. Με τους οποίους έρχεσαι αντιμέτωπος, σαν υποψήφιος, προκειμένου να τους πείσεις ότι έχεις τη συμπεριφορική αριστεία. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ακαδημαϊκή, όσο η συμπεριφορική. Μας ενδιαφέρει να επιδεικνύεις ένα τρίπτυχο, το οποίο το αναφέρουμε ως πάθος, ήθος, ποιότητα. Τα παιδιά τα οποία έχουν αυτή τη λάμψη στα μάτια τους, την προθυμία να μάθουν και να λερώσουν τα χέρια τους και την ταπεινότητα, αν θέλεις, που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να είναι ομαδικός παίχτης. Ομαδικός παίχτης από μια ομάδα μπάσκετ μέχρι μια ομάδα σε μια εταιρεία που θα πρέπει να εναρμονιστεί με την κουλτούρα και τις προσδοκίες που μπορεί να έχει ο μάνατζερ του. Άντε και πέρασα. Πόσο καιρό εκπαιδεύομαι? Μετά ο άνθρωπος, ο υποψήφιος, ο οποίος θα έχει περάσει επιτυχώς όλη αυτή τη διαδικασία, ξεκινάει ένα ταξίδι εκπαίδευσης soft και hard skills, ήπιων δεξιοτήτων, τεχνικών δεξιοτήτων. Τα soft skills είναι πάρα πολύ σημαντικά, προκειμένου να μπορεί να έχει αυτό το πλεονέκτημα ο υποψήφιος όταν θα μπει μέσα σε μια εταιρεία, να έχει τις τεχνικές ενδεχομένως διαπραγμάτευσης, παρουσίασης, τη διαχείριση χρόνου. Οι τεχνικές δεξιότητες ποικίλουν. Έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με το τι έχει ανάγκη η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ανάγκη σε προγραμματιστές, σε ανθρώπους που γνωρίζουν digital marketing, σε ανθρώπους που ασχολούνται με data. Data scientists, όπως λέμε στην ορεινή Αρκαδία πάλι. Data engineering. Επίσης αυτό το λέμε στην ορεινή Αρκαδία, λίγο πιο δίπλα. Ό,τι έχει ανάγκη η αγορά, λοιπόν, σκύβουμε πάνω από την αγορά και προσφέρουμε εκπαιδεύσεις
τεχνικών δεξιοτήτων, προκειμένου τι να κάνουμε, να εξοπλίσουμε αυτά τα παιδιά με τα κατάλληλα εφόδια, προκειμένου να είναι πιο έτοιμα για την αγορά εργασίας όταν θα έρθει η ώρα να χτυπήσουν την πόρτα του εργοδότη. Την οποία δε πόρτα τους φέρνουμε εμείς κοντά. Δηλαδή, εμείς πάμε χέρι-χέρι με το κάθε παιδί και το βάζουμε μέσα σε εταιρείες. Τους εξασφαλίζουμε ουσιαστικά την πρόσληψή τους. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μένει στην αξιολόγηση και την εκπαίδευση των νέων πτυχίουχων στη χώρα. Εξασφαλίζει και την απασχολησιμότητά τους. Αυτό είναι το πάρα πάρα πολύ σημαντικό και το ανεξίτηλο κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος. Δηλαδή, μέσα σε δύο μήνες που θα με εκπαιδεύσει εμένα, είσαι καταλάβει ότι είμαι έτοιμη να πάω σε μια συγκεκριμένη εταιρεία και να πετύχω. Δεν χρειάζεται να είναι η συγκεκριμένη εταιρεία. Χρειάζεται να επιδεικνύεις αυτή τη συμπεριφορική αριστεία που αναφέραμε, δηλαδή το πάθος για την αγορά εργασίας, να είσαι έτοιμος να δικτυωθείς μέσα από μια εταιρεία στην οποία θα μπεις, να είσαι έτοιμος να λερώσεις τα χέρια σου και να κουραστείς, γιατί μια υγιής καριέρα κάπως έτσι ξεκινάει. Και για να εξουσιάσεις αυτή τη ζωή και να γίνεις manager, πρέπει πρώτα να εξουσιαστείς. Δεν μπορείς να εξουσιάσεις χωρίς να γνωρίζεις από κάτω προς τα πάνω πώς πάει η διαδικασία. Οπότε, ναι, έχουν γίνει όλα αυτά σε ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό απόλυτης αξιολόγησης, εκπαίδευσης. Σε βάζουμε στη διαδικασία του mentoring από ανώτερα και ανώτατα στελέχη της αγοράς για να σου δώσουν να σε εμπνεύσουν στην πραγματικότητα της δουλειάς, της εργασίας. Και παράλληλα εκτίθεσαι και σε εθελοντική εργασία, σε επιλεγμένα ΜΚΟΣ της αγοράς, ουσιαστικά προκειμένου να αναπτύξουμε στους νέους την αισθηνέστηση και να τους βγάλουμε λίγο από τη φούσκα τους, δείχνοντάς τους ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και τώρα εσείς όλο αυτόν τον κόσμο, 5 χρόνια τώρα, ναι, μάλλον πόσο κόσμο έχετε καταφέρει να κρατήσετε εδώ να μην φύγει? Χίλιες και κάτι προσλήψεις μέχρι σήμερα, από τις οποίες είναι πολύ, πολύ σημαντικό να πούμε ότι στα 5 χρόνια αυτά, οι 500 προσλήψεις γίνανε τα 4 πρώτα χρόνια και οι υπόλοιπες 500 τον τελευταίο χρόνο. Οπότε υπάρχει μια τρελά εκθετική ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας στη χώρα μας, υπάρχουν εταιρείες που επενδύουν στους νέους. Μέχρι σήμερα, κατ' εκτίμηση, γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί σε μισθούς νέων που έχουν προσληφθεί μέσω του προγράμματος. Οπότε υπάρχουν χρήματα, αρκεί να υπάρχει και η θέληση από τους νέους να, αυτό που λέω συνήθως, να έχουν αυτό το the eye of the tiger, ξέρεις, τη λάμψη και την τρέλα στο μάτι, για να μπουν μέσα σε μια εταιρεία και να κάνουν μια υγιή καριέρα. Και όλα αυτά εσείς έχετε τη στήριξη εταιριών, φαντάζομαι, για να τα κάνετε, γιατί είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν γίνεται διαφορετικά. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω, ότι κανείς από αυτούς που υποφελούνται του προγράμματος, δηλαδή νέοι πτυχιούχοι και εταιρείες, δεν πληρώνει ούτε ευρώ. Είναι ένα πρόγραμμα. Εγώ έρχομαι, εκπαιδεύομαι και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν πληρώνεις τίποτα. Και η εκπαίδευσή σου μπορεί να στοιχίζει και 3 και 4 και 5 χιλιάρικα κανονικά. Και δεν πληρώνεις τίποτα. Γιατί αυτό? Γιατί είμαστε μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία και έχουμε από πίσω συγκεκριμένους χρηματοδότες και ιδρύματα, τα οποία υποστηρίζουν την προσπάθειά μας για ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα, για μια κανονικοποίηση της χώρας μας αναφορικά με τους νέους, για μια δημοκρατικοποίηση των ευκαιριών εργασίας για τους νέους πτυχιούχους. Θα μπορούσε να το κάνει ο ΕΕΔ αυτό? Μπαίνουμε σε ιδιαίτερη συζήτηση. Αν θέλεις τη δική μου άποψη, την καθαρά προσωπική, θα έπρεπε να γίνεται. Εμείς ερχόμαστε να γεφυρώσουμε όχι μόνο το χάσμα μεταξύ του νέου πτυχίου και της αγοράς εργασίας, αλλά να γεφυρώσουμε ενδεχομένως και την ανυπαρξία τέτοιων πρωτοβουλειών, δομημένων, προκειμένου αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να βρουν μια εργασία και να είναι ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες. Εσύ προφανώς έρχεσαι σε επαφή με όλα αυτά τα παιδιά. Σωστά. Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Το feedback μετά, ότι αυτό που παίρνεις πίσω, τι είναι με τους ανθρώπους που έχεις καταφέρει να τους κρατήσεις εδώ? Ευγνωμοσύνη. Και αυτό είναι αυτό το οποίο μας δίνει, είναι το κίνητρό μας για να μπορούμε να συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά, με μεγαλύτερο πάθος, με μεγαλύτερη όρεξη, να προσφέρουμε αυτό το κοινωνικό λειτουργήμα στη χώρα μας, γιατί αυτό είναι ένα λειτουργήμα. Το να προσπαθείς να κάνεις τη ζωή ενός νέου καλύτερη, ουσιαστικά καλύτερη, κάνοντας παραγωγικό πολίτη πέρα από ενεργό, είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτίμητο και δεν θα μπορούσε να συγκριθεί σε τίποτα με οποιοδήποτε υλικό αγαθό. Οπότε η ηθική ικανοποίηση είναι πολύ μεγάλη που παίρνουμε. Αλλάζουμε ζωές νέων ανθρώπων, νέων πτυχιούχων και πτυχιούχων που πολλές φορές
κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα και ξέρεις, επειδή ό,τι είναι δωρεάν σε αυτή τη χώρα συνήθως έχει και την αντίληψη ο άλλος ότι είναι ευτελές, με μειωμένες προσδοκίες κάνουν πάρα πολλές φορές αίτηση. Τύπου, έλα μωρέ, σιγά τώρα θα μου βρει εμένα δουλειά το Regeneration. Και όταν πλέον γίνεται όλο αυτό και έχουν γνωρίσει άλλους 50, 60, 100 νέους, κάνουν φιλίες ζωής, βρίσκουν δουλειά, μένουν σε αυτή τη δουλειά 2-3 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχουμε 92% retention, διατηρησιμότητα, ανανέωση των συμβολέων τους πέραν του πρώτου εξαμήνου. Άρα δημιουργούμε καριέρες σε αυτά τα παιδιά. Για να σε εξετάσω τώρα, αν τα λες όμως αλήθεια όλα αυτά, έτσι. Η Δέσποινα Πολυζωήτου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής θα μας πει αν λες αλήθεια. Δέσποινα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ λοιπόν είσαι στην γενιά του brain drain, έφυγες έξω και μετά είπες να γυρίσω πίσω, αλλά πού να γυρίσω. Ακριβώς. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Έφυγα στα 18 μου, πριν από 8 χρόνια πλέον, για να κάνω το πρώτο μου πτυχίο στην Αγγλία. Στη συνέχεια πήγα στην Ολλανδία για να κάνω το μάστερ μου. Και 5 χρόνια μετά, αφού λοιπόν είχα κάνει τη γύρα και δεδομένου ότι είχα ζήσει σε 2 διαφορετικές χώρες, αποφάσισα πάρα πολύ συνειδητά να γυρίσω κι εγώ στην Ελλάδα. Και ο βασικότερος λόγος που γύρισα ήταν επειδή μου έλειπε. Και ήθελα να τη χαρώ τη χώρα μου όπως δεν την είχα χαρεί. Ακριβώς. Από πού είσαι? Είμαι από την Αθήνα. Ωραία. Γινόντας όμως δεν μπορώ να πω ότι είχα και πολύ υψηλές προσδοκίες, ούτε ότι οι συνθήκες ήταν ιδανικές. Αλλά δεν με πτώει αυτό και είπα να δοκιμαστώ. Έτσι λοιπόν, πολύ τυχαία, μιλώντας με μια γνωστή μου, μου είπε για το πρόγραμμα. Ναι. Και χωρίς να ξέρω ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι μπορεί να μου προσφέρει, έκανα αίτηση και χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα και εγώ στους φιναλίστους του τότε πέμπτου κύκλου. Πέρασε το ψυχομετρικό τεστ, λοιπόν, ε. Τα πάντα όλα. Και τώρα είσαι εδώ πόσο καιρό? Είμαι εδώ 2 χρόνια πλέον. Βρήκα την πολυπόθητη πρώτη καλή δουλειά μέσω του προγράμματος και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον πρώτο μήνα να χτυπάει το κινητό μου από διαφορετικές εταιρείες μεταξύ τους για τελείως διαφορετικές δουλειές. Πράγμα που εμένα με είχε διευκολύνει τότε, γιατί δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω γυρνώντας στην Ελλάδα. Και έτσι έμεινα 1,5 χρόνο στην πρώτη μου δουλειά και πλέον βρίσκομαι στη δεύτερη. Είναι λίγο, ξέρεις, εμένα μου ακούγεται και λίγο τοπικό, γιατί έχω κάνει τόσο πολλά θέματα για το brain drain. Έχω μιλήσει με τόσο πολύ κόσμο που είναι έξω. Και εσύ μου λες τώρα ότι ήρθες εδώ και χτύπαγε συνέχεια το κινητό σου. Δεν ξέρω. Ήμουν από τις τυχερές. Θα πρέπει να πω ότι δεν είναι ακριβώς από τις τυχερές. Αυτή είναι η νόρμα. Έτσι συμβαίνει ουσιαστικά. Οι φιναλίστες αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους από εκεί που. Το λέω με πολύ καλή έννοια και λαϊκιστή. Δεν είχαν στον ίδιο μοίρα υπό την έννοια του ότι λέγανε πού θα βρω εγώ δουλειά τώρα και ποιος θα με πάρει. Ξαφνικά να έχουν στα χέρια τους 3 και 4 offers από εταιρείες, προτάσεις για εργασία, από εταιρείες από το πουθενά. Από ένα πρόγραμμα το οποίο απλά κάνανε μια αίτηση online και μέσα σε 1-1,5 μήνα περάσανε μια αξιολόγηση, περάσανε μια εκπαίδευση. Ξαφνικά τους παίρνανε και τους προτείνανε δουλειά. Και ξέρεις, ήταν σε επίπεδο τρέλας. Λες, είναι δυνατόν, μα πώς γίνεται. Και πάρα πολλές φορές έρχονται παιδιά πίσω σε εμάς για να μπορέσουμε να τους συμβουλέψουμε για το ποια εταιρεία να επιλέξουν, ποια τους ταιριάζει καλύτερα. Γιατί έρχονται, καταλαβαίνεις, είναι σοκαριστικά καλό αυτό το οποίο γίνεται. Τι δεν έκανες εσύ σωστά πριν να φύγεις από εδώ και το έκανε αυτό το πρόγραμμα? Εσύ χτυπούσες λάθος πόρτες. Τι δεν έκανες καλά? Θυμάμαι να έχω στείλει διάφορες ζητήσεις και να μην μου έρχονται απαντήσεις ποτέ, σε σημείο που να λέω γιατί. Και αυτό το πρόγραμμα απλά είναι ένα οργανωμένο πρόγραμμα που έχει μιλήσει με τους σωστούς ανθρώπους και φέρνει τα σωστά άτομα με τις σωστές εταιρείες και γίνεται ένα matching έτσι πάρα πολύ καλό. Και επιβεβαιώνω αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, θα το θυμάται πάρα πολύ καλά. Όταν απελπισμένα πλέον τον είχα πάρει τηλέφωνο να του πω τι να κάνω. Έχω 3 offers και δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Για φαντάσου. Ακριβώς. Οπότε... Τελικά επέλεξες το καλύτερο? Μπορώ να πω πως ναι και είμαι πολύ χαρούμενη με την επιλογή μου. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τα άλλα που θα με είχαν οδηγήσει, αλλά δεδομένη τη τωρινή μου κατάσταση είμαι πολύ καλά. Εμείς χαιρόμαστε πολύ πάντως που γύρισες πίσω, γιατί αυτή, όπως έλεγε στον Κωνσταντίνο, είναι πολύ μεγάλη η αιμορραγία που ζούμε σαν χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Φαντάζομαι θα έχεις και πολλούς φίλους που έχουν φύγει, έτσι. Βέβαια, πολλούς. Και που δεν έχουν γυρίσει. Και όταν τους είπες ότι εσύ τα κατάφερες, ότι παιδιά κάτι γίνεται, δεν τους ξεσηκώνεις λίγο? Τους δίνω την εντύπωση ότι υπάρχει ελπίδα και πολλοί γνωστοί μου έχουν κάνει αίτηση μέσω του προγράμματος και έχουν βρει δουλειά. Οπότε κάπως δεν είναι σαν διέξοδο όταν γυρνάνε. Εγώ πάντως έχω κάνει την καλύτερη δυνατή διαφήμιση
και έτσι πορεύομαι. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον πάρα πολλοί νέοι πτυχιούχοι, υποψήφοι του προγράμματος, πάει το πρόγραμμα πλέον από στόμα σε στόμα. Δηλαδή πάει σε μια διαδικασία που ο ένας το λέει στον φίλο του, η μητέρα που το ακούει στο ραδιόφωνο το λέει στο παιδί της, ο ξάδερφος το λέει στον ξάδερφο και ούτω καθεξής. Οπότε και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω, Μαρία, πάρα πολύ που σήμερα είμαστε εδώ, γιατί είμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο ως μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία δεν έχουμε τη δυνατότητα μηντιακά, αν θέλεις, να παίζουμε πολύ δυνατά. Ενώ για μένα, με βάση, τώρα θα μου πεις αν δεν ευλογείς τα γένια σου και αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο με βάση το λειτουργήμα που επιτελεί θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα, αν όχι πρώτη είδηση, τρίτη, τέταρτη, γιατί την ώρα που εμείς μιλάμε, κάποια παιδιά σήμερα έχουν βρει ήδη την πρώτη τη δουλειά και αύριο θα ξεκινήσουν να εργάζονται. Τους φοιτητές, ας πούμε, που σπουδάζουν έξω, μπορούμε να τους φέρουμε πίσω? Αυτό είναι μια επιπλέον πρωτοβουλία, την οποία την έχουμε στα πλάνα μας. Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα πολλά, αλλά είναι στρατηγικό σχεδιασμό μας να μπορέσουμε να γίνουμε ελκυστικοί. Αλλά αυτό χρειάζεται και την συμβολή και τις τομές της ίδιας του κράτους, προκειμένου αυτή η χώρα πραγματικά να φαντάζει χώρα ευκαιριών και όχι μια χώρα που θα επιστρέψω μόνο για τον ήλιο, τη θάλασσα, πώς το λέει, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλώς όρισες πίσω στην πατρίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα Κίτσικα. Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε την καλή προσπάθεια. Μην μας αφήνετε εδώ να είστε. Εδώ είμαστε, προχωράμε και ελπίζουμε σε μια καλύτερη χώρα μαζί με τους νέους μας εδώ στη χώρα αυτή. Να είστε καλά. Διαφημίσεις.